Να σου πω, πώς ήταν η χθεσινή βραδιά, πώς την ζήσατε, πώς περάσατε. Ήταν δύσκολη βραδιά, γιατί από μια εβδομάδα την προηγούμενη, λόγω του δυστυχήματος του Αναστατέμπη, που δεν βγήκατε. Φαντάζομαι ότι συναισθηματικά ήταν φορτισμένο αρκετά το χθεσινό. Ήταν πολύ λογικό να μην βγούμε. Θα ήταν σχεδόν ντροπή δηλαδή αυτό το πράγμα. Συμφωνώ. Εντάξει, εμείς κάνουμε ένα show εκεί πέρα, είναι ένα πάρτι, είναι ένα διασκεδαστικό. Η ζωή συνεχίζεται καλός ή κακός. Σίγουρα το μυαλό μας είναι και εκεί. Έγινε αυτό το συμβάν. Αλλά κάνατε αυτό γιατί για όλους τους υπόλοιπους, για όλους εμάς, όπως είπες και εσύ, η καθημερινότητα θα επιστρέψει και η ζωή συνεχίζεται. Ακριβώς. Πώς περνάτε στο σοου, πώς είναι τα σαββατά σας? Εγώ γελάω πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Συγκεκριμένα χθες με τον Μάριο τον Ψημόπουλο που κάνουμε και παρέα, που είναι και το παιδί που βρίσκει στα τραγούδια. Ο Μάριος Ψημόπουλος. Ρίχω πάρα πολύ γελιό. Γενικά με τον κόσμο, έτσι, με τα παιδιά εκεί, παρέες, τα άλλα τα ζευγάρια. Η Εύη. Την Εύη Δρούτσα, τι ζευγάρι, τι πάντρεμα ήταν αυτό, ένα πάντεχα υπέροχο για εμάς τηλεθεατές. Τρομερό. Νομίζω είναι ότι καλύτερο θα μπορούσε να μου συμβεί σε αυτό το παιχνίδι. Έχει πλάκα. Πάρα πολύ. Μόνο πλάκα έχει βασικά. Πολύ. Χθες είπατε τον Gucci φόρεμα, θα το δούμε και σε πολύ λίγο. Δεν το φορέσαμε, το είπαμε.